Με τον τρόπο, με τα τραγούδια που κλείσαμε, θα ανοίξουμε και το δεύτερο ημίωρο με Νίκο Ζωηδάκη. Με τον Νίκο Ζωηδάκη που αρέσει στην Έλενα. Λοιπόν, και τι λέει ο Νίκος? Μου λείπεις, κοπελιά μου. Και δεν φτάνει αυτό, έχω και τον καθένα. Και εκεί που πάω να ξεχαστώ, να μου μιλάει για σένα. Για πάμε. Και εκεί που πάω να ξεχαστώ, να με ρωτά για σένα. Ζωγράφισα σε ένα χαρτί, μητιό. Σε ένα χαρτί ζωγράφισα δικές μας αναμνήσεις και υπόγραψα με λόγια σου, γύρισε μην αργήσεις. Και του χωρισμού μας τη στιγμή ζωγράφισα με πόνο και αντί να βάλω υπογραφή έγραψα λύπης λιώνω. Φεγγάρι μου, αν την εδείς στου άλλου την αγκάλι, πες τσινή στενοχωρηθεί μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο δράμα με τον ναυαγό του χωρισμού που πνίγεται στο κλάμα. Είναι τέλειος, τέλειος. Είναι ο Νίκος, είναι φοβερός. Λοιπόν, αλλά πάμε να ακούσουμε και κάτι άλλο τέλειο. Πάμε. Στη θάλασσα ο ναυαγός βρίσκει και μια... Λάθος. Τι λάθος, αυτό έβαλα εγώ, δεν έβαλα άλλο. Δεν έκανα λάθος, σωστό τραγούδι έβαλα. Ναι, αλλά είναι το λάθος. Α, είναι το λάθος το τραγούδι. Ναι. Έτσι λέει το τραγούδι, με μπέρδεψες ρε Έλενα. Ρε Έλενα. Πάμε, έλα. Δεν μπορώ όμως να ζήσω μακριά σου και εγώ με. Λάθος είναι και το ξέρω, λάθος όμως που αγαπώ. Δεν υπάρχω, υποφέρω, ένα βράδυ αν δεν σε δω. Ήρθε στη ζωή μου κι όλα είναι μαγικά. Μπήκε στην καρδιά μου, αγάπη ένιωσα ξανά. Ήρθε στη ζωή μου και πετάω εγώ ψηλά. Σου το ορκίζω με ψυχή μου, δεν σ' αφήνω εγώ ξανά. Μα κοίτα έπαθα ζημιά. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω δίχως δική σου αγκαλιά. Λάθος ίσως δεν υπάρχει όταν αγαπάς πολύ. Με πεθαίνει, με τρελαίνει το δικό σου το φιλί. Ήρθε στη ζωή μου κι όλα είναι μαγικά. Μπήκε στην καρδιά μου, αγάπη ένιωσα ξανά. Ήρθε στη ζωή μου και πετάω εγώ ψηλά. Σου το ορκίζω με ψυχή μου, δεν σ' αφήνω εγώ ξανά. Αγάπη ένιωσα ξανά. Ήρθε στη ζωή μου και πετάω εγώ ψηλά. Σου το ορκίζω με ψυχή μου, δεν σ' αφήνω εγώ ξανά. Δεν σ' αφήνω εγώ ξανά. Αυτό ήταν και το λα... Ο ηχολήπτης θα κάνει μαντάρα. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό ήταν και το λάθος. Μας από ματιάσανε. Την... Μας ματιάσανε, ναι. Ξέρεις τι, αυτή η κοπέλα έστειλε μήνυμα τώρα. Η κυρία Χρύσα. Και είπε καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα στην κυρία Βέντη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ότι φαίνεσαι πολύ όμορφα. Είμαστε, λέει, που φαινόμαστε πολύ καλά από Έχουμε τη web. Ειδική ενέργεια. Θέλουμε να, λοιπόν, διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Τώρα εγώ είναι σαν να βλέπω τη Χρύσα και το Μαργαρίτη να χορεύουν με τα τραγούδια σου. Η φαντασία σου οργιάζει. Μα μου ξέρω αρέσει. Ότι επειδή μας ακούνε κάθε φορά και μου λένε περνάμε καλά. Ξέρω, τώρα είναι δυνατόν με αυτό το τραγούδι το λάθος να μην σηκωθείς να χορέψεις, ρε Έλενα, για πες μου. Εγώ κάθε φορά που το ακούω διασκεδάζω. Μπράβο. Το έχει σημασία. Λοιπόν, για να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, Έλενα. Ναι. Για πες μου, όταν ακούς για την κρίση στην Ελλάδα. Ναι. Τι περνάει από το μυαλό σου, δηλαδή. Τι σκέψεις κάνεις, πώς οδηγηθήκαμε εδώ, τι φταίει, τι... και αν υπάρχει κρίση και στο τραγούδι. Το πρώτο πράγμα που χτύπησε η κρίση και φάνηκε ήταν η διασκέδαση του κόσμου ότι μειώθηκε πάρα πολύ. Είναι παγκόσμιο το κακό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι, πριν πάρα πολλά χρόνια είχε ξεκινήσει όλο αυτό, αλλά εμείς δεν ήθελαμε να το διαπιστώσουμε, ούτε το είχαμε καταλάβει. Και είμαστε τελευταίοι. Νομίζαμε τελικά ότι δεν θα μας αγγίξει, λες. Νομίζαμε ότι δεν θα μας αγγίξει. Όχι, πίστευα ότι θα κρατήσει πολύ λίγο. Ναι. Και γι' αυτό και εγώ θέλω να κάνω τώρα μια επιχείρηση για να είμαι κοντά με τον κόσμο. Δεν θα σου πω τώρα τίποτα. Το σκέφτομαι. Δεν μου το έχεις πει. Δεν στο έχω πει. Αφού εγώ ακόμα δεν το ξέρω. Α, για να έρθω κοντά στον κόσμο και να τον στηρίξω. Μάλιστα. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πολύ καλό. Αυτό... Να γίνει αμοιβαίο. Αυτό και ωραίο, αυτοί να το... με στηρίξουν και εγώ να τους στηρίξω. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν. Ελληνικό τραγούδι. Περνάει φοβερή κρίση. Βλέπεις ότι ο κόσμος, βλέπεις ότι οι δισκογραφικές έχουν κλείσει. Όλα αυτά τα παιχνίδια που ακούγαμε κάποτε, όλα αυτά έχουν τώρα έλλειψη γιατί δεν υπάρχουν και στιχουργοί. Δεν υπάρχουν, το CD ο καθένας το κάνει μόνος του. Δεν υπάρχουν παραγωγοί. Δεν υπάρχουν, είναι δύσκολα γενικώς. Ο κόσμος δεν διασκεδάζει. Εμείς είμαστε και δισκογραφική εταιρεία εδώ, έτσι. CNG. Και ό,τι γράφει πίσω σου. Web TV, καλή Web Radio, δισκογραφική εταιρεία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαστε σαφώς, μέσα και σαφώς. Απλά το εμείς, παλεύουμε. Έτσι ακριβώς. Εμείς τρόπους. Το παλεύουμε. Αυτό. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές. Στην Νίνα. Ακροάτριες. Λοιπόν, στην Ελένη. Ακούει η Ελένη, παιδιά. Ακούει και η Δημητρούλα. Τι μου στέλνουν εδώ πέρα, για να δω. Λοιπόν, περιμένουμε τις... Τα μηνύματά σας για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, για βρες μου τώρα εδώ πέρα, από αυτά εδώ πέρα, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το ακούω φανατικά. Να το ακούσουμε? Ναι, είμαι γυναίκα του Μπελά. Για να δούμε πόσο γυναίκα του Μπελά είσαι και πόσο μπορείς να με ξεσηκώσεις. Λοιπόν, και από τώρα, η ώρα είναι 9 παρά 20, παιδιά. Στέλνετε ή μηνύματα ή παίρνετε τηλέφωνο για το κουτί σοκολατάκια που σας κερνάει το κατάστημα Λεωνίδας, εκεί ο κύριος Τέλης, Μεσογείων 314, στην Αγία Παρασκευή, ακριβώς δίπλα στο μετρό. Φτιάχνουν και υπέροχο καφέ, ό,τι καφέ θέλετε, παιδιά, έτσι. Έχει εκεί τον ντόκτορ, τον Πετράν, ο Πέτρος, που φτιάχνει καφέδες θεϊκούς. Λοιπόν, και έχει και δύο κοπελιές εκεί πέρα που είναι στο ταμείο, η μία πιο άσχημη από την άλλη. Άστα να πάνε. Δεν υπάρχει άσχημη γυναίκα. Εγώ το λέω από την άλλη. Μάλλον δεν υπάρχει άσχημο άνθρωπο. Μπορεί να περάσει να κλειστεί την πόρτα και να μην δει την πόρτα και να περάσει μέσα από την τζαμαρία. Άντε σε καλά, πες το πια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν Έλενα Δέντη. Τι ακούμε? Η γυναίκα του Μπελά. Είσαι όλες, γυναίκα του Μπελά. Όλες οι γυναίκες είμαστε του Μπελά. Αχ, ξύλο που θέτε. Αχ. Δεν θα αντέξω να σε εσύ μακριά μου. Δεν θα δώσω εγώ αλλού τα φιλιά μου. Είσαι πάθος και φωτιά ερωτά μου. Έλα τώρα, έλα μέσος κοντά μου. Παίζω τώρα με τη φωτιά. Βατάω μα δεν με νοιάζει πια. Τα έχω δώσει όλα τώρα εγώ. Σ' αγαπώ δεν το έχω μυστικό. Δεν θα αντέξω να σε εσύ μακριά μου. Δεν θα δώσω εγώ αλλού τα φιλιά μου. Είσαι πάθος και φωτιά ερωτά μου. Έλα τώρα, έλα μέσος κοντά μου. Θέλω μαζί σου εγώ να καώ. Θέλω μαζί σου μόνο δεσμό. Είμαι γυναίκα εγώ του Μπελά. Όμως σε πάω τρελά. Είσαι πρώτη με παντουνά, είτε καρατατακ. Μας δεν πάνεις δεν τη δάμ, είτε καρατατακ. Με πως μη μείνουν βοφτά, είτε καρατατακ. Είσαι κοχός νη τη δάμ, είτε καρατατακ. Μουσική.
ίσως μην το μπορείς κάτω στην ελληνία. Δεν θα αντέξω να σε εσύ μακριά μου. Δεν θα δώσω εγώ αλλού τα φιλιά μου. Είσαι πάθος και φωτιά ερωτά μου. Έλα τώρα, έλα μέσος κοντά μου. Θέλω μαζί σου εγώ να καώ. Θέλω μαζί σου μόνο δεσμό. Είμαι γυναίκα εγώ του μπελά. Όμως σε πάω τρελά. Ωχ, να τα και τα φυλάκια. Σαν και το Πανταζή. Φυλάκια πολλά που έδινε. Ναι, ωραίος Πανταζής, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καλό και καλό παιδί, έτσι. Πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, ερώτηση και έχω. Και ο Πλούταρχος είναι πολύ καλό παιδί που ο έχω Γιαννάκης, δουλέψει μαζί του. Ο Γιαννάκης είναι άψογος. Λοιπόν, και ο Χάρης ο Ακριτίδης που έχει έρθει εδώ πέρα. Πολύ καλός. Κύριος σε όλα του. Ελένα, αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα, ναι, αυτά λες και στο μαγαζί ή έχεις εμπλουτισμένο πρόγραμμα και γίνεται εκεί πέρα ένας πανικός? Που γίνεται ένας πανικός? Κοίταξε, έχω κάνει μία ώρα πρόγραμμα με διάφορους καλλιτέχνες. Είναι ποτ πουρί. Είναι από Πλούταρχο, Κιάμο, Βύση, Βανδύ, Μπέκη Ζήνα, Πάολα και λέω κάπου και δικά μου. Και λέω και το μου αρέσει το σεξ, πειράζει. Ναι. Πειράζει! Όχι μωρέ, εντάξει, μην φωνάζεις. Α. Λοιπόν, λοιπόν. Μην ξεχνιόμαστε. Αυτό με έκανε γνωστή με τον κόσμο, δεν έχει σημασία που είναι σλόγκαν. Καθόλου. Α, ήδη συγκάγκα τι κάνει. Μ' αρέσει. Πειράζει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είδες πως είπε ότι ο Κωστάκης τα έχει όλα. Θα βρούμε αυτό, θα έχουμε εκείνο, να τα. Για πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Εγώ λέω καλύτερα να πάμε τώρα στα καινούργια, στο δυνατά δυνατά. Το σεξ. Να τους δώσουμε μια δόση από το «Μ' αρέσει το σεξ» και φεύγουμε στο δυνατά δυνατά. Εντάξει. Λοιπόν, Ελένη, σε λιγάκι θα βάλουμε τραγουδάκι την αδερφή σου, την Πατρινιά. Το σεξ, μ' αρέσει το σεξ. Είμαι εγώ τα δούλα δούλατα, τα δούλα δούλατα. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε δυνατά δυνατά να έτσι, χορέψουμε με Έλενα Βέντη. Έτσι, καινούργια πράγματα. Ναι, έπρεπε να δώσουμε όμως μια δόση στον κόσμο να ακούσει. Λοιπόν, για πάμε δυνατά δυνατά παιδιά. Λοιπόν, και περιμένουμε τα μηνυματάκια σας από τώρα, τις παρά 20 σας είπαμε. Λοιπόν, για το κουτί τα γλυκά από τον κύριο Τέλη. Και μην ξεχνάτε, 36 36 508, για κάθε μετακίνησή σας. Για πάμε. Δώρο μου στείλω Θεός, μην το πείτε κανενός. Είναι το μωρό μου, το μοναδικό. Είναι η χαρά μου, ναι η χαρά μου. Είναι το ξυγόνο. Μοναδικέ μου, σβήσε τη φωτιά. Αχ, άγγελέ μου, αυτή τη νύχτα στείλε με ξανά. Κράτα με δυνατά, όσο πιο δυνατά, κι άλλο πιο δυνατά, τελείωσέ με. Κράτα με δυνατά, όσο πιο δυνατά, κι άλλο πιο δυνατά, με φίλησέ με. Δώρο μου στείλω Θεός, μην το πείτε κανενός. Θα το κρατήσω απ' όλους μυστικό. Είσαι το μωρό μου, εσύ μωρό μου. Κι αν ποτέ σε χάσω θα καταστραφώ. Σόλο για ουσιά μαϊνό. Αχ, άγγελέ μου, μοναδικέ μου, σβήσε τη φωτιά. Αχ, άγγελέ μου, αυτή τη νύχτα στείλε με ξανά. Κράτα με δυνατά, όσο πιο δυνατά, κι άλλο πιο δυνατά, τελείωσέ με. Κράτα με δυνατά, όσο πιο δυνατά, κι άλλο πιο δυνατά, με φίλησέ με. Τα δούλα δούλα τα, τα δούλα δούλα τα, τα δούλα δούλα τα, μα δεν μπαίνει. Τα δούλα δούλα τα, τα δούλα δούλα τα, τα δούλα δούλα τα, μα δεν μπαίνει.
Αυτό ήταν και το δυνατά δυνατά με την Έλενα. Λοιπόν, θα χειριστείς λίγο την ιστορία. Λοιπόν, για κάνε παιχνίδι μοναχώς εκεί πέρα, κύριε Χολύπτη. Όχι, Χολύπτης, ο κομμωτής μου που τον έχω χρόνια. Θα εκτελεί τώρα για 5-10 λεπτά χρέη Χολύπτη. Αυτό εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, έχεις κάποιο σχέδιο για το άμεσο μέλλον, κάποιο μαγαζί, κάποιο ταξίδι, κάτι δισκογραφικό? Για πες τα μας όλα εδώ. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή πηγαίνω στην Κύπρο, κάνω εμφανίσεις σε κλαμπ. Την άλλη Κυριακή μάλλον θα πάω, ήταν αυτή την Κυριακή. Για εδώ, για την Ελλάδα, τι έχουμε για τους δικούς μας τους ανθρώπους εδώ? Έχουμε κάτι? Όλοι είμαστε μια παρέα, και Κύπρος και Ελλάδα είμαστε μια παρέα. Μιλάμε με διάφορους που έχουν κλαμπ, αλλά πρέπει να με συμφέρει, γιατί πια το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μας ακούνε και από την Ανάβησο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Μας ακούνε και από την Πάτρα και από τη Γλυφάδα. Μας ακούει η Λίτσα. Μας ακούει η Χρύσα. Μας ακούει η Βιβία από το Χολαργό. Περίμενε να κάνουμε να βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ωραία, είπαμε η Χριστίνα τέλεια. Από την Κόρινθο. Πού την να. Η Χριστίνα από την Κόρινθο είναι εδώ. Ναι. Και ο Γιώργος από το Κιάτο. Όχι. Περίμενε. Είδε εσύ τον Γιώργο, εγώ έφυγα από το Κιάτο. Πού την να, πού την να. Να την. Έχει ζέστη. Ανέβασε θερμοκρασία με τα τραγούδια. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το τραγούδι το επόμενο που θέλουμε. Για πες μου, Κώστα, λίγο για το ατύχημα. Τώρα θα τα λέμε στον αέρα αυτά. Εντάξει, χτύψαμε το ταξί λιγάκι. Λιγάκι αρκετά. Χτύπησα το χέρι. Αλλά είναι περαστικά. Την κεφάλα μου χτύπησα. Αυτό έχει σημασία. Sorry. Α, όχι. Λοιπόν, εντάξει, καλά είμαι τώρα. Το χέρι θα το προσέξω λίγο μια εβδομάδα ακόμα, αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα. Θέλω να μου βάλεις μια καινούργια τραγουδίστρια. Πώς τη λένε αυτή που ακούσαμε κάτω μαζί? Θα την ακούσουμε στον αέρα. Λοιπόν, που μου αρέσει πολύ. Το κοριτσάκι του σταθμού είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε όχι να ακούσουμε. Όχι, κοριτσάκι, αυτή είναι γυναικάρα, κούκλα. Ναι, γιατί είναι μικρότερη από μένα, στην ηλικία σου είναι. Λοιπόν. Μα σου είπα, δεν έχουμε εμείς οι γυναίκες ηλικία και γενικά οι άνθρωποι. Ναι. Αυτή τη γυναικάρα πάμε να την ακούσουμε, που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει πολύ ιδιαίτερη χρειά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Κατερίνα Ασπιώτη. Έτσι. Το κοριτσάκι του σταθμού εδώ πέρα. Και να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε, Έλενα? Όχι και κοριτσάκι, σας διαβεβαιώνω, είναι κούκλα και φωνάρα. Και κουκλάρα είναι η Κατερίνα μας. Κουκλάρα καλή είναι. Καλή αρχή. Εντάξει. Και να έχει άνοδο και να την αγαπήσει ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Λαθρεπιβάτη στο μυαλό μου. Έτσι. Κατερίνα Ασπιώτη, για πάμε. Καλησπέρα, Εύη. Εύη από το Χολαργό, λοιπόν, ακούει. Καλησπέρα στην Εύη από το Χολαργό. Θα ακούσει το τραγούδι σου, Εύη. Εύη, μην πω τίποτα τώρα. Άσε να ακούσουμε τώρα το κορίτσι. Κι όμως να σε διώξω δεν μπορώ. Άλλο ένα βράδυ χορεύω μόνη.
στο τσιγάρο, στο ποτό μου. Όπου κι αν κοιτάξω είσαι εδώ. Σαν λατρεύει βάδι στο μυαλό μου. Κι όμως να σε διώξω δεν μπορώ. Σε βλέπω στο τσιγάρο, στο ποτό μου. Όπου κι αν κοιτάξω είσαι εδώ. Σαν λατρεύει βάδι στο μυαλό μου. Κι όμως να σε διώξω δεν μπορώ. Για να ακούσω γνώμες για την Κατερίνα, Κατερίνα και το τραγούδι. Κατερίνα Ασπιώτη. Κατερίνα Ασπιώτη, να μπείτε στο YouTube να τη δείτε. Είναι μια κούκλα. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία και να θυμάστε αυτό το όνομα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα την αγαπήσετε πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι και κούκλα, όχι μόνο ωραία φωνή, και κούκλα. Ποιος τη συνοδεύει στο τραγούδι, πώς λέγεται? Καταρχήν το τραγούδι είναι του Αζίζ, αλλά για κάτσε, δώσ' μου μερικά δευτερόλεπτα. Αυτός ο Αζίζ, τι έχουμε πάθει όλοι, το έχουμε αδυναμία. Αυτός ο κύριος εδώ, ο Χρήστος Βαλήρης. Πολύ καλός κι αυτός. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ φωνητικά. Πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια, η Ελένη και ο Παναγιώτης μας ακούνε. Καλησπέρα στην Ελένη και στον Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Εύη, όπως είπες προηγουμένως. Και πώς μας βρίσκεται στο Facebook? Να βάλουμε το τραγούδι της που θέλει να ακούσει. Κάποιο τραγούδι. Της Εύης. Ναι. Ναι, θα το βάλουμε αμέσως, το τραγούδι της Εύης. Λοιπόν, επειδή μας έχουν στείλει ένα μήνυμα, ναι, η φίλη σου που σου είπε ότι καλησπέρα στην όμορφη παρέα, είσαι τέλεια στη web, η κυρία Χρύσα. Λοιπόν, κεφαλαία τα δύο. Το όνομα και το επώνυμο, Κάπα, κεφαλαίο, Κώστας Κανέλης με δύο λάμδα, έτσι, και ήττα. Κώστας Κανέλης, τα δύο αρχικά είναι κεφαλαία και μετά μικρά. Κώστας Κανέλης με δύο λάμδα στο Facebook. Λοιπόν, και σας περιμένουμε, έχουν έρθει κάποια μηνύματα και κάποια τηλεφωνήματα για τα γλυκά από τον κύριο Τέλη. Εκεί στη Μεσογείο 314 στο Λεωνίδα. Λοιπόν, και δεν πάμε μόνο να ψωνίσουμε γλυκά από εκεί, τα οποία είναι υπέροχα, οι πραλίνες του Λεωνίδα, παιδιά. Έχουν και υπέροχους καφέδες. Υπάρχει ο μπουφετζής μέσα, ο κύριος Πέτρος. Και ωραία κορίτσια. Παγωθήκα. Μοναδικά. Άστα, που δεν πάρα. Βλέπετε την Τζαμαρία. Τρακάρετε πάνω στην Τζαμαρία από τη λέω Κώστας. Ναι, δεν έχετε που να πάτε εκεί να δείτε, τώρα, να το δείτε τώρα, μόνο σας. Μόνοι σας. Η μικρή, η μία θα ακούει τώρα. Και αύριο θα πάει, θα κορδώνεται, θα πάει στη δουλειά και θα είναι εγώ με κουκλάρα. Το πιβέντι θα λέει αύριο. Κατάλαβες? Εγώ φαντάζομαι. Να πάω να τις περιλάβω και τις δύο να τις κάνω μαύρες. Κατάλαβες εκεί. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Δεν τις δέρνω.